στράτευμα, πατερός η εμπιστόν των Θεών, οικέτε βελωρίζαστε ημί το μεγα έλεον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγα έλεον σου, Θεομεθάσω επάκουσον και ελέησον του Αρχιεπισκόπου ημών Εμμανουήλ και πάση εις της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το πρώτο κομματάκι κόψτε μας του Χριστού και της Παναγίας. Έχω να πω ένα πράγμα. Είστε παλικάρια. Έχετε βάλει πλάτη. Ζήσαμε εδώ το προσφυγικό όλοι μαζί και το καταφέραμε και έγινε το νοσοκομείο γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Είδατε από αυτό και τι δωρεές είχαμε και τι σχέσεις με όλο, με είπα τερμοστία, με ΜΚΟ, με εταιρείες, με όλους. Στη συνέχεια η συνεργασία μας ήταν άψογη με όλους και νομίζω ότι αυτό το έργο φάνηκε και αυτό το έργο μπορώ να πω ωφέλησε και εμένα σε ένα βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω την καλή συνεργασία που είχαμε με τους φορείς. Μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την πόλη που όλοι οι φορείς και όλα αυτά είναι δεμένοι μεταξύ τους και υπάρχει συνεργασία. Με τον Δήμαρχο Κυρκής είχαμε άψογη συνεργασία. Γνωρίζετε πρόσφατα που μεσολάβησε και δύο ολοκαίρια στενοφόρα, μια μονάδα μάλλον και ένα στενοφόρο υπερσύγχρονο, ήρθαν στο νοσοκομείο μας και στη συνέχεια στο ΕΚΑΒ που εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής μας και των συμπολιτών μας. Μεγάλη στήριξη και από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούν στην περιοχή, τις ιδιωτικές. Να πω έτσι συγκεκριμένα τώρα που μου έρχονται με την Κλέμα, την Αλουμίλ, αλλά και με απλούς ανθρώπους που στηρίζουν το νοσοκομείο πάντα όποτε τους ζητηθεί. Με όλους, δηλαδή τώρα βλέπω εδώ την αστυνομική διεύθυνση με τις υπηρεσίες όλους. Με τα στελέχη του νοσοκομείου, τους διευθυντές, τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, τον πρόεδρο του επιστημονικού, τη διευθύντρια νοσηλευτικής, με όλους η συνεργασία ήταν άψογη. Έχω πει τα καλύτερα για εσάς τον νέο διοικητή. Ελπίζω ότι δεν θα με διαψεύσετε. Και επειδή δεν θέλω να φάω τον χρόνο σας, θέλω να πω καλή χρονιά, να είστε πάντα έτσι, καλό κουράγιο, να επιτελούμε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει για την υγεία των συμπολιτών μας και για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τεράστια η ευθύνη να μπορέσω να συνεχίσω ένα τόσο σημαντικό έργο. Είμαι περήφανος που αναλαμβάνω αυτή τη θέση. Θα προσπαθήσω να είμαι αντάξιος και της ευθύνης και της συνέχισης του ό,τι ξεκίνησε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Κλικής, το οποίο όλοι αγαπήσαμε και μάθαμε και ξέρουμε και ζήσαμε το τι πέρασε στις δύσκολες ώρες του προσφυγικού και γενικότερα υπάρχουν δεσμοί με αυτή την πόλη. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από πριν 10 χρόνια που είχα ξαναβρεθεί εδώ σε εκπαιδευτής του ΙΕΚ. Μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχω γυρίσει όλα τα κτίρια λόγω των υποχρεώσεων και του απότομου της αλλαγής την οποία αναμέναμε, αλλά με τη γραφειοκρατία και τα ΦΕΚ όταν βγαίνουν χωρίς να συνειδητοποιήσουν υπήρξε ένα θέμα έτσι, στην παράδοση και παραλαβή. Δεν μου αρέσουν τα κοπημένα και τα μεγάλα λόγια, αλλά πραγματικά από χρόνια τώρα ακούω τα καλύτερα λόγια για τους εργαζόμενους του Κλικής και ότι όσους έχω γνωρίσει μέχρι τώρα πραγματικά μου δίνουν θάρρος και πώς να το πω, ασφάλεια για το ότι θα είμαστε μαζί σε αυτό το έργο που περιμένει η τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ και καλή μας συνεργασία. Συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων που είμαστε στο νοσοκομείο Κλικής, σας εύχομαι καλή και ευλογημένη την καινούργια χρονιά. Να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί, γιατί όπως είπε και η διοικήτρια, κρατάμε γερά στις πλάτες μας όλο αυτό το φορτίο. Με καλές, με άσχημες, με δύσκολες συνθήκες,
Εμείς ξέρουμε τι αξίζουμε και ξέρουμε ότι πραγματικά είμαστε Κίκης. Καλώς ήρθατε κύριε διοικητά. Θα χαρούμε πολύ να γνωρίσετε τι σημαίνει Κίκης. Είμαστε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δουλεύουμε για το καλό του συστήματος. Ευχαριστούμε κυρία Βλάχου για όλα αυτά που μας διδάξατε, όχι με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις σας. Ευχαριστούμε για το ήθος και την κουλτούρα που μας την επιβάλλατε. Να είστε σίγουροι ότι θα το συνεχίσουμε. Εγώ από τη θέση μου ως Διευθύντρια της Νοσηλευτικής ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν κοντά στους νοσηλευτές όταν και όσο μπορούσατε και όσο σας το επιτρέπανε. Οι περισσότεροι νοσηλευτές έχουν να πούν τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχόμαστε συνεχώς επιτυχίες. Να ξέρετε ότι εμείς οι νοσηλευτές είμαστε δοτικοί και αν μας χρειαστείτε και εκεί που είστε, εμείς εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό, να είστε γεροί. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρεβενάκη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Μαρία μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα επιτύχετε στην εμφάνισή σας. Κύριε Δευράκη, καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Έχουμε από πάνω καρδιάς καλή επιτυχία και δημοτική και οι ευκολίες να είναι δημοτική. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, άλλωστε ο υποφελόμενος, ως άνθρωπος και ως δήμαρχος είναι θαυμαστής του επιστημονικού, διοικητικού και εργασιακού προσωπικού. Η συμπεριφορά τους και οι πράξεις τους είναι η πρέπουσα, η ενδεικμένη, αυτή παγκόσμια σε έναν δημόσιο λειτουργό. Δεν θέλω να είμαι κόμμα στον εργαζομένο, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν πήρε σε μένα κάποια πληροφορία για κάποια ότι οι υπάλληλοι λειτουργούν άψογα. Κύριε Θεβράκη, με την κυρία Βλάχου, με τη Μαρία μου είχαμε μια άψογη και αγαστή συνεργασία. Πιστεύω και εκτιμώ ότι και μαζί σας έχουμε αυτή τη συνεργασία και μην ξεχνάμε, Μαρία, ότι αυτό το οποίο αρχίθηκε η διοίκηση του Δήμου μέσα στο 18 θα υλοποιηθεί. Και θα είναι πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο. Για την εικόνα του νοσοκομείου. Δεν σημαίνει ότι επειδή αποχωρήσατε και είτε νέος ότι εμείς δεν θα τα αντεκρίσουμε και να μην το υλοποιήσουμε. Άλλωστε, είμαστε στον δεύτερο μήνα του νομισμού. Εκτιμώ ότι μέσα στην άνοιξη θα γίνει χρηματοδότηση λοιπόν, για την συντήρηση αυτά τα οποία συντήσαμε. Να εκφράσω κι εγώ από την πλευρά μου την εκτίμηση, την απεριόριστη αγάπη και εκτίμηση που τρέφω εγώ προσωπικά αλλά και περιφέρεια απέναντι σε αυτό που λέγεται νοσοκομείο Κίκης. Το οποίο σαν προμετωπίδα την οποία βάζουν οι εργαζόμενοι εδώ, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτικό προσωπικό, είτε οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, σαν προμετωπίδα έχει τη λέξη ανθρωπιά. Αυτό το αισθάνεται οποιοδήποτε επισκέπτης έρθει εδώ, είτε σαν ασθενής, είτε σαν συνοδός ασθενών. Τη ζεστασιά αυτή την έχετε εσείς. Εγώ, εκπροσωπώντας θεσμικά τους πολίτες του Κίκης, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από μέρους τους για αυτό που τους προσφέρετε. Γιατί πέρα από την επιστημονική κατάρτιση βάζετε και αυτή τη λέξη που προείπα. Τόσο ο Δήμος, όσο και εμείς σαν περιφερειακή ενότητα θα είμαστε πάντοτε κοντά σας, προσπαθώντας να βελτιώσουμε και με ίδιους πόρους, πέρα από το ΕΣΠΑ, τις υποδομές του νοσοκομείου μας, για να έχουμε και μία αξιοπρεπή περίθαλψη πέρα από πλευράς υποδομών, εκτός από τις φιλότιμες και άκουμες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλεται. Για την κυρία Βλάχου, δεν είναι πολλόγια, είναι καλή φίλη, πέρα από το ότι ήταν μία πολύ πετυχημένη πρόεδρος, άφησε έργο. Εύχομαι στον νέο διοικητή να το συνεχίσει και
σε αυτό θα έχει τη συμπαράσταση όλων μας. Το νοσοκομείο είναι μια υπόθεση που την αγαπούμε όλοι, την έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Πραγματικά είναι δύσκολο να εκφράσει συναισθήματα όταν υπάρχει μια αλλαγή διοίκησης και περισσότερο όταν προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι στον άνθρωπο. Με τη Μαρία τη Βλάχου είμαστε γνωστοί από κάμποσα χρόνια, επειδή τυχαίνει να είναι από την γειτονική Αξιούπολη, όταν πηγαίναμε και γυμνάσιο τότε. Την ξέρω τη Μαρία χρόνια, ήξερα ότι πάντα κινείται θετικά και το έδειξε βέβαια με το αυτό που παρουσίασε το έργο. Βέβαια, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Ρεβενάκη, που θα δει τι σημαίνει Κυρκής, θα δει τι σημαίνει Παιωνία, θα δει τι σημαίνει νοσοκομείο Κυρκής και τι σημαίνει νοσοκομείο που μένει. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Η πρόθεση και του συναδέλφου του Κυρκής και η δική μου είναι πάντα να έχουμε συνεργασίες με όλους τους φορείς, με απότερο σκοπό να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο, να εξυπηρετήσουμε τους δημότες και τους πολίτες γενικά, αυτό που είπατε προηγουμένως για το θέμα και το δείξαμε περίπτερα με το θέμα του προσφυγικού. Εμείς από τη μεριά τη δική μας έχουμε το νοσοκομείο της Βουμένισσας και βέβαια το κέντρο υγείας Πολυκάστρου. Με κοιτάει ο κύριος Περπερίδης μέσα στα μάτια, μέσα στα μάτια για να δει τι θα πω για το κέντρο υγείας Πολυκάστρου. Βέβαια με τον κύριο Τσαμαδιά, τον αναπληρωτή διοικητή, και εκεί έχουμε άψογη συνεργασία. Εμείς ως Δήμος δεν έχουμε και τόσα έσοδα, αλλά αυτά τα έσοδα που έχουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, προσφέρουμε. Αυτό που θέλω να πω και τον κύριο διοικητή, και τα έλεγα βέβαια και με τη Μαρία τη Βλάχου, ότι να μην το ξεχνάνε το νοσοκομείο της Βουμένισσας, το κέντρο υγείας Πολυκάστρου επίσης, το οποίο είναι εξοπλισμένο λόγω Περπερίδη, το παραλαμβάνω, και των εργαζομένων εκεί το έχουμε σε πολύ μεγάλη θέση, στον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδος. Βέβαια να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εργαζόμενους, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, οποιοδήποτε προσωπικό είναι και συνεργάζεται με τα νοσοκομεία, να τους ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί κάνετε ένα έργο θεάρεστο, το οποίο το κάνετε σε αντίξωες συνθήκες. Θα το πω αυτό γιατί. Γιατί πρόσφατα είχα ένα ατύχημα με την γυναίκα μου και ήρθα εδώ στην Ορθοπαιδική και με έδειξε ο κύριος Μαρκόπουλος πώς είναι η Ορθοπαιδική. Πραγματικά δεν είναι για αυτό το νοσοκομείο. Αυτή η Ορθοπαιδική, κύριε Ρεβενάκη, πρέπει να το δούμε. Γιατί η Ορθοπαιδική είναι το number one της Ελλάδος και όχι μόνο. Βέβαια και οι άλλες κλινικές. Το νέο διοικητή για την πρόσκληση να παρευρεθώ στη σημερινή κοπή της πίτας του ιδρύματος. Θέλω να του ευχηθώ να είναι σιδηροκέφαλος, πραγματικά, γιατί θα μπει μέσα από τα πλαίσια των συναλλαγών και των συναναστροφών που θα έχει για όλους τους φορείς, ότι χρειάζεται πραγματικά να είναι συντροκέφαλος. Θα ευχηθώ στην Μαρία Βλάχου καλή σταδιοδρομία στην νέα της θέση και σε όλους τους εργαζόμενους, το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, να είναι πάντα κοντά στις προσπάθειες της διοίκησης για να μπορεί έτσι να αποδίδει αυτό που είναι το ζητούμενο για ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, δηλαδή την νοσηλεία και την σωστή θεραπεία στον ασθενή και σε όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια χρονιά, πιστεύω, αρκετά επικοδομητική και πιστεύω ότι το 2018 θα είναι ακόμη καλύτερη. Μαρία, ευχαριστώ για τον 1,5 χρόνο που ήμασταν μαζί εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Μέσα στην καρδιά μου. Εύχομαι τα καλύτερα και για σαν την ίδια οικογένειά σου. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία σου, τα χέρια τα έχεις, το έχεις αποδείξει. Κύριε Ρεβενάκη, καλώς ήρθατε. Θα είμαι δίπλα σας πάντα, όμως και με το προσωπικό. Και εύχομαι να συνεχίσετε το έργο της Μαρίας και θα είμαστε πάντα μαζί. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Εύχομαι να όλοι την ευχαριστήσω.
Η θητεία της συνέπεσε με μια τραγικότητα την περίοδο αυτή στο νοσοκομείο Κρητής. Είναι η περίοδος που το νοσοκομείο έγραψε ιστορία. Και έγραψε μια ιστορία όχι μόνο από τις ενέργειες της διοίκησης, αλλά πάνω απ' όλα από τις ενέργειες του προσωπικού. Η τραγικότητα την οποία ζούσαμε εμείς ως εθελοντικές οργανώσεις στην Ιδωμένη και σε άλλες περιοχές, στους καταβλισμούς που είχαν δημιουργηθεί αργότερα, εμείς από εκεί μεταφέραμε πολλά περιστατικά και ζούσατε μια άλλη τραγικότητα εσείς εδώ στο νοσοκομείο του Γλυκής μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Αυτή η περίοδος, να ξέρετε ότι έχει μείνει και σε εσάς, έχει καταγραφεί στη συνείδησή σας, έχει μείνει στην ιστορία του νοσοκομείου και έχει μείνει στην ιστορία της πόλης και του νομού. Τα αναφέρω με την ευκαιρία της αποχώρησης της Μαρίας. Επίσης, από την πλευρά του φαρμακευτικού και του κοινωνικού φαρμακείου, θέλω να ευχηθώ την καλωσόρισα στον νέο διοικητή. Όπως ήμασταν με την προηγούμενη διοίκηση κοντά, κυρίως στο κοινωνικό φαρμακείο, θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το ρόλο μας και να δίνουμε τη βοήθεια που χρειάζεται το νοσοκομείο. Και θέλω να σας πληροφορήσω ότι το κοινωνικό φαρμακείο συνεχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε, παρόλο το ότι ο 4368 έχει δώσει το δικαίωμα σε όλους τους ανασφάλιστους πλέον να τους παρέχεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια ιδρύματα. Εμείς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους δημόσιους οργανισμούς και εκτός από το νοσοκομείο Κρητής, το έχω πει και άλλη φορά, υποστηρίζουμε και όλα τα γεροκομεία που είναι υπό την διοίκηση του Ιερού Παντελεήμονα. Πρώτον, να αποχαιρετήσω την απερχόμενη διοικήτρια, την Βλάχου τη Μαρία, η οποία έπραξε τα δέοντα στον 1,5 χρόνο που ήταν διοικήτρια του νοσοκομείου Κρητής και είχαμε μία άριστη συνεργασία μαζί της. Δεύτερον, να καλωσορίσω και να ευχηθώ στον νέο διοικητή καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει. Και τρίτον, να συγχαρώ και να ευχηθώ στους εκλεγέντες στο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου από τις πρόσφατες εκλογές και να τονίσω στο Προεδρείο και συγκεκριμένα στους αγαπητούς φίλους τον Βασίλη τον Τριανταφυλλίδη και τον Αχιλλέα τον Καλενκερίδη να έχουν κατά νου τα λόγια του μεγαλύτερου θεατρικού συγγραφέα του Άντων Τσέχοφ, ο οποίος ήταν και οδοντίατρος στο επάγγελμα, ότι μόνος μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα. Μαζί μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Έτσι μόνο όταν αυτό το μαζί γίνει κτήμα όλων των εργαζομένων, θα μπορέσει το νοσοκομείο, που το έχω χαρακτηρίσει ως ναυαρχίδα των δομών υγείας του νομού μας, να ανταποκριθεί σε αυτό που τους έταξε τους εργαζομένους η ελληνική πολιτεία, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Κύριε Διοικητά, η επιτυχία του έργου σας θα εξαρτηθεί, εάν θα κάνετε πράξη, αυτά που είπε ένας Γάλλος οικονομολόγος σε ένα συνέδριο ιατρικό. Είπε, τα νοσοκομεία δεν έχουν ασθενείς. Οι ιατροί έχουν ασθενείς και τα νοσοκομεία ιατρούς. Με δεδομένο ότι σε ένα ή δύο χρόνια πολλοί συνάδελφοι γιατροί θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης. Με αποτέλεσμα κάποια τμήματα ή κάποιες κλινικές να μείνουν χωρίς γιατρούς ή και να κλείσουν, θα πρέπει εσείς και όλοι οι παράγοντες, δήμαρχοι που είναι οι βουλευτάδες μας, θα πρέπει
να φροντίσουμε στη δύναμη, στην όλη δύναμη μπορώ και εγώ να βοηθήσω ως εισηγητής του χάρτη υγείας του νομού μας, έτσι ώστε άμεσα να αναπληρωθούν τα κενά με μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ, όχι με επικουρικούς γιατρούς. Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκής, καλωσορίζουμε τον νέο διοικητή, τον κύριο Ρεβανάκη Θεόδωρο, και το ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνεργασία με τους εργαζόμενους, τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και όλους τους φορείς του νομού μας για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου μας. Επίσης, ευχαριστούμε την πρώην πλέον διοικήτρια κυρία Βλάχου Μαρία για τη συνεργασία και της ευχόμαστε καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντας στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον κύριο Μπερβερίδη για τη συμβουλή. Θα θυμόμαστε, κύριε Μπερβερίδη. Η χρονιά που μας πέρασε αποτέλεσε κατά γενική ομολογία μια χρονιά δύσκολη. Και κυρίως δύσκολη για τον χώρο της υγείας, ο οποίος δοκιμάστηκε από τα προβλήματα και τις ελλείψεις, αλλά χάρη στη μαχητικότητα και την αυταπάτηση των εργαζομένων και των επαγγελματιών υγείας, άδειξε. Η υποχρηματοδότηση και οι ελλείψεις σε προσωπικό τα τελευταία χρόνια γιγαντώθηκαν και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη λειτουργία μας. Η οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία έχει βαθύνει ακόμα περισσότερο, έχει οδηγήσει τους περισσότερους συνανθρώπους μας στις δημόσιες δομές υγείας, οι οποίες όμως κυριολεκτικά λειτουργούν στο κόκκινο. Εμείς όμως οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας, για μια ακόμα φορά θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα δώσουμε κάθε μάχη η οποία θα είναι απαραίτητο ώστε να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως έχουμε αποδείξει ούκο λίγες φορές, δεν πτωούμαστε από εκφοβισμούς, αλλά έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας μόνο στην εξυπηρέτηση του κόσμου και στην ανακούφιση τους, αλλά και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει το φως μιας νέας ανατολής στη ζωή σας, γεμάτη υγεία και δύναμη, νέους στόχους, με ξεχωριστές στιγμές που θα στολίζουν και θα ομοφαίνουν τις μέρες σας. Να τη χρονιά χαρούμενη, να δημιουργείτε, να αγωνίζεστε, να ελπίζετε και να συνεργοποιείτε για τα καλύτερα. Καλή υγειονομική χρονιά και καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Να συνεχίσετε το θαυμάσιο έργο σας, κυρία Βλάχου, στο Θεαγένειο. Αυτό που θα ήθελα να δηλώσω και μόνο είναι ότι ο Ερυθρός Σταυρός, όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στο Κιλκής, είναι πάντα παρόν σε ό,τι υπάρχει, όπου υπάρχει ανάγκη, όποιος άνθρωπος έχει πόνο. Ο λόγος που εμείς υπάρχουμε, οι εθελοντές μας και βρισκόμαστε εδώ και πάντα παντού, είναι να απαλύνουμε αυτόν τον πόνο, να αυτοθυσιάζονται οι εθελοντές μας για να μπορεί να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα στις κοινωνίες που προσφέρουμε αυτό το έργο. Και βεβαίως το νοσοκομείο ένα παραπάνω, διότι είναι και σχεδόν από τους, ο μόνος ή από τους ελάχιστους φορείς υγείας που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη από τη συμπαράσταση, το ενδιαφέρον και τον αλτρουισμό των εθελοντών, αρχές τις οποίες εμείς υπηρετούμε και για τις οποίες είμαστε ενταγμένοι στον Ερυθρό Σταυρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαστε στη διάθεσή σας πάντα. Εξάλλου πάρα πολύ από το προσωπικό εδώ το γνωρίζουν με την παρουσία των εθελοντών μας και στο προσφυγικό και πάντα και τώρα που ήταν καταλυτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.